Ζητήσουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο Μιχάλης Σοφοκλέους και Αντώνης Πολυδόρου. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πάμε στο μεγάλο χωριό του Παγκόσμιου, διότι αυτό ήταν πολύ ωραίο. Πάμε από τις 60 ψήφους στα εκατομμύρια που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ και αυτή τη φορά έχει και την λαϊκή βούληση να είναι ο νέος πλανητάρχης, υπό την έννοια ότι και η προηγούμενη φορά, λόγω του ιδιότυπου αυτού συστήματος, ήταν οι εκλέκτορες, παρότι περισσότεροι είχαν ψηφίσει απευθείας τον Ντόναλντ Τραμπ. Και να το κυπροποιήσουμε λίγο, διότι αυτό γίνεται σε κάθε χώρα. Και στη Χιλή που συζητάνε σήμερα και στη Μάλτα, λίγο βάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ στα παπούτσια της χώρας που γίνεται η εκάστοτε συζήτηση. Και το λέω αυτό, κύριε Σοφοκλέους, επειδή ήδη είχαμε και μια συνέντευξη Πρόεδρος Δημοκρατίας που έσπευσε να πει ότι έχει μιλήσει με συνεργάτη του κύριου Τραμπ, ενώ υπάρχουν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Εντάξει, οι σχέσεις της Κύπρου και της Ελλάδας με την Αμερική εδώ και αρκετά χρόνια βελτιώνονται διαρκώς και είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Δεν ξέρω αν είναι τον κύριο Πομπέο ο κύριος Χριστοδουλίδης, αλλά... Ήταν στη χώρα μας... Δεν ξέρω. Διευκρίνησε ότι δεν εννοούσε το. Εντάξει, αυτές οι δηλώσεις δεν ήθιστε να γίνονται από αρχικούς κρατών, αλλά τέλος πάντων δεν αναμένει κάποιος ότι... Μήπως ήταν και απάντηση σε σχέση με τη συνέντευξη που έδωσε στο New York Times και άφησε να εννοηθεί για μια βεβαιότητα που διευκρινίστηκε μετά, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι εντάξει, και με τον κύριο Τραμπ. Η παγκόσμια πολιτική και η αμερικάνικη πολιτική δεν δημιουργούν εντυπώσεις επειδή μίλησε κάποιος με κάποιον. Ναι. Δημιουργούν εντυπώσεις όταν τοποθετείσαι σοβαρά σε επίπεδο πολιτικό. Mm-hmm. Η Κύπρος δεν θεωρώ ότι θα, θεωρώ ότι θα συνεχίσει mm-hmm. να έχει το ίδιο επίπεδο καλών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το καθήκον μας, αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, η Κύπρος ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμμετάσχει στη νέα πραγματικότητα, την παγκόσμια. Διότι η νέα παγκόσμια πραγματικότητα προνοεί και υποβάλλει, αν θέλετε, και επιβάλλει μια πολύ διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή που ξέρουμε ως σήμερα. Και σε αυτόν τον διάλογο εμείς θα πρέπει να συμμετάσχουμε. Όχι να κάτσουμε πίσω και να περιμένουμε τι θα αποφασίσουν οι άλλοι και μετά ή να μουρμουρούμε ή να δεχόμαστε ή να επιβάλλουμε στον κόσμο μας αυτά που θα πρέπει να γίνουν. Χρειάζεται σήμερα οι Αμερικανοί, οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών έκαναν μία πολύ εγνωσμένη απόφαση mm-hmm. αυτή τη φορά. Δεν είναι η εκλογή Τραμπ του 2016. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια αποτίμηση αυτού του εκλογικού αποτελέσματος και της σαρωτικής νίκης του Ντόναλντ Τραμπ. Και δεν είναι μόνο, αν θέλετε, τα του Λευκού Οίκου, είναι και το Κογκρέσο. Είναι και η δηλαδή Βουλή. Βουλή και η Βουλή. Η Γερουσία μαζί. Για... Η Βουλή δεν ξεκαθάρισε, αλλά αν θέλετε... είναι τελειωμένο. Ναι, ναι. Είναι... τυπικά έχεις δίκιο. Τώρα παίζεται μεταξύ 4-6, θα είναι ναι. η πλειοψηφία 4-6. Τυπικά έχεις δίκιο, αλλά επί της ουσίας, τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια που είναι τα midterms, ναι. διότι οι εκλογές δεν γίνονται μία φορά για την Ναι, το έχουμε εξηγήσει αυτό ακριβώς για να υπάρχουν check and balances. Σε κάθε περίπτωση, ας έτσι να ακούσω τη δική σας αποτίμηση. Ποιο ήταν το κλειδί που άνοιξε για δεύτερη φορά το Λευκό Οίκο στον Ντόναλντ Τραμπ? Ήταν πολιτική απόφαση του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν απόφαση ότι καταρχήν τις εκλογές τις έκριναν τελικά αυτοί οι ψηφοφόροι που συνήθως λέμε αναποφάσιστοι, δηλαδή αυτοί που δεν είναι ενταγμένοι σε κόμμα. Και ανάλογα με το πώς βλέπουν την κατάσταση κάθε φορά, μετακινούνται είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Αυτά που λεγόντουσαν ότι οι γυναίκες ή οι Λατίνοι, διάφορες συγκεκριμένες... Ειδικά το δαγκωτό των Λατινοαμερικάνων στον Τραμπ ήταν ένα από τα... Εντάξει, δεν ήταν δαγκωτό, 45% ψήφισε τον Τραμπ, αλλά... Ναι. αλλά έδειξε ότι ψηφίζει με συντριπτική πλειοψηφία όπως ψηφίζει και όλος ο υπόλοιπος ναι. κόσμος. Το ίδιο και οι γυναίκες. Πάλι ένα 45% ψήφισε τον κύριο Τραμπ. Άρα αυτά οι δημοκρατικοί προσπάθησαν να πείσουν ότι αυτό το οποίο κρίνεται σε αυτές τις εκλογές είναι η δημοκρατία, η έννοια mm-hmm. της δημοκρατίας. Ούτε καν το θέμα των αμβλώσεων. Πέτυχαν mm-hmm. και αυτή ήταν επιτυχία τους στον προεκλογική να αναγάγουν το θέμα των αμβλώσεων σε θέμα δημοκρατίας, δηλαδή του θεσμού, του δημοκρατικού θεσμού, του πολιτικού συστήματος. Ο κύριος Τραμπ, από την άλλη, πέτυχε
να πείσει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί ναι. την οικονομία όπως είναι σήμερα. Πέτυχε να μπει στο πετσί των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών. Βεβαίως. Ναι. Και ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας. Και ακόμα και θέματα όπως που ήταν τα δύο πέραν των μεγάλων θεμάτων, δηλαδή της οικονομίας και της δημοκρατίας, ήταν το θέμα του μεταναστευτικού και των αμβλώσεων. Ακόμα και το θέμα του μεταναστευτικού πέτυχε να το μετατρέψει σε θέμα οικονομίας και καθημερινής ζωής των πολιτών. Και οι πολίτες αυτοί που κρίνουν το αποτέλεσμα, διότι υπάρχει ο καθένας από κάπου ξεκινάει. Ξέρουμε από πού ξεκινάει ο καθένας. Αυτοί που έκριναν το αποτέλεσμα έκριναν ότι οι φόβοι, διότι έκανε μια θετική εκστρατεία ο κ. Τραμπ, άλλη διαφορά με το 2016. Ζήτησε την ψήφο των πολιτών όχι για να τους στείλει φυλακές και πράγματα όπως την προηγούμενη φορά, για να εφαρμόσει την πολιτική του. Ναι. Η κυρία Χάρης ζήτησε την ψήφο των πολιτών για να μην βγει ο κύριο Τραμπ. Ναι. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει. Λοιπόν, έρχομαι... Ο κύριο Τραμπ πέτυχε, για να ολοκληρώσω ναι, την πρόταση, συγνώ. Πέτυχε να πείσει τους Αμερικάνους πολίτες ότι είναι την πολιτική του που πρέπει να ακολουθήσουν. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Διότι οι δημοκρατικοί στην Αμερική καταψηφίστηκαν και για τον ελιτισμό τον οποίο εξέπεμπε. Mm-hmm. Ναι. Αυτό λέει κάτι, αν θέλετε, και γενικά στο, για τον δημοκρατικό συναγερμό. Λέει κάτι... Σήμερα, ενώ σε σχέση λέει, με το, λέει κάτι, την ανάγνωση των προβλημάτων... Λέει και... κάτι για, όλες, για το πολιτικό σύστημα όλων των χωρών του δυτικού κόσμου. Και λέει ναι, βεβαίως, κάτι και για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και για την κυβέρνηση και για πολλούς άλλους. Μάλιστα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Πολυδώρο. Υπό τον τίτλο, διάβασα έτσι ένα σχόλιο σας χθες, το Κυπριακό, Elon Musk, τα ΜΜΕ και ο επόμενος Κύπριος Τραμπ. Εξηγώντας ότι είναι πολλοί λόγοι που θα μπορούσαμε να συζητούμε γιατί εξελέγει και μάλιστα κατά αυτόν τον τρόπο, διότι τις προηγούμενες μέρες λέγαμε αμφίροπη μάχη, στήθος με στήθος, να δούμε πόσες μέρες θα χρειαστεί κλπ. Κλπ. Ενώ τσακ μπαμ, έγιναν όλα χθες. Τι ήταν αυτό που σας προβλημάτησες? Διαφωνώ με τον Μιχάλη στο ότι ναι. ο Τραμπ δεν ακολούθησε αρνητική εκστρατεία. Ήταν απόλυτα αρνητική. Ήταν απόλυτα αρνητική εκστρατεία. Ότι δεν επανέλαβε ή θα βάλει κάποιους φυλακή, το είπε. Είπε ότι οι πολιτικοί αντιπάλοι του, οι οποίοι τον διώκουν αυτή τη στιγμή, θα βρεθούν αντιμέτωποι. Ναι. Τώρα, είναι και ένα ερώτημα για τον ίδιο τα ποινικά τα ανοιχτά που έχει, τι θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κλείσουν ή θα κλείσουν αυτά. Έχει βγει ο εισαγγελέας από χθες. Είπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι πρέπει να βρει τον τρόπο. Άρα ναι, αυτή εδώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι η εκστρατεία του Τραμπ ήταν αρνητική, το περιμέναμε και ήταν αρνητική επειδή δούλευε για τον Τραμπ. Η αρνητική εκστρατεία. Επειδή ο Τραμπ το τι έκανε για ακόμα μια φορά ήταν ότι παρουσιάστηκε ενός το αντισύστημα. Σε ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ απόμακρο από τον λαό. Μήπως είναι κάτι ενδιάμεσο υπό την έννοια ότι τα αρνητικά που του απέδιδε η καμπάνια της Χάρης, όπως είδαμε, παίξαμε και εκείνο το φιλμάκι με τις γυναίκες που είναι εντάξει να ψηφίζουν ότι θέλουν πίσω από το παραβάν ή εκείνο με τα σκουπίδια κλπ. Ότι μετέτρεπε όσα αρνητικά του απέδιδαν επικοινωνιακά, ήταν τόσο εύστοχος που τα έκανε, αν θέλετε, τα αρνητικά σε θετικά δικά του. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την απαξίωση του συστήματος σε πολύ καλό βαθμό. Πολύ πετυχημένα. Επειδή είπε ο Μιχάλης ότι χρησιμοποίησε την οικονομία ακόμα και στο μεταναστευτικό, να θυμίσω ότι το κύριο διακύβευμα που έθεσε και ο Τραμπ αλλά και ο running mate του από ένα σημείο και μετά ο Elon Musk ήταν ότι αυτές είναι οι τελευταίες εκλογές της Αμερικής. Και γιατί το έλεγαν? Επειδή έλεγαν ότι θα φέρουν μετανάστες στην Αμερική, θα τους βάλουν στα swing states και θα καθορίζουν το αποτέλεσμα. Άρα η βούληση του Αμερικανικού λαού θα πάει περίπατο. Γι' αυτό να είναι οι τελευταίες Αμερικανικές εκλογές. Και το δεύτερο στο οποίο έπαιξαν με την νοθεία και λέχθη ότι ετοιμάζαν το έδαφος, προετοιμάζαν το έδαφος, δεν ήταν αυτό. Το τι έκανε ήταν ότι πάλι έπαιξαν με το φόβο του Αμερικανού ότι δεν θα καθορίσει ο ίδιος το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα δούλεψαν ως κίνητρο να πάνε πολύ περισσότεροι Αμερικανοί να ψηφίσουν, ώστε να μην υπάρχει αυτό το μικρό ενδεχόμενο να γίνει νοθεία. Το διακύβευμα του Τραμπ ήταν πολύ πιο δυνατό από τη Καμάλα και ο λόγος ήταν ότι η Καμάλα ήταν ήδη κυβέρνηση. Να. Άρα αυτό το αντισυστημικό δούλεψε 100% για τον Τραμπ. Το τελευταίο θεωρώ που πρέπει να δούμε για τις Αμερικανικές εκλογές, και πρέπει να δούμε και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, πέραν του επόμενου Τραμπ, είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Είναι τεράστια απαξίωση και των παραδοσιακών μέσων και έρχεται αυτή τη στιγμή ένα μέσο το οποίο διοικείται από έναν άνθρωπο να καθορίζει στην ουσία το δημόσιο διάλογο για πάρα πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπους.
Ετούν το πράγμα απόλυτα προβληματικό. Και ένα άλλο στοιχείο που παίχτηκε πάλι, και ήταν το πιο παράδοξο. Εννοείται, σε λέτε για τον Elon Musk τώρα, ναι, που δεν είναι το παραδοσιακό μέσο. Όχι, δεν είναι. Αυτό λέω. Η απαξίωση των μέσων έφερε ενό κύριαν πηγή ενημέρωση για πάρα πολύ κόσμο, το Twitter. Μάλιστα, ο ίδιο ο Musk είχε μπει εσεί ήσασταν η ενημέρωση. Άρα ο κάθε πολίτη πλέον είναι αυτό που ενημερώνει. Και το κύριο θέμα, θεωρώ εγώ, με το που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα, πέραν του, είναι αυτή η παραπληροφόρηση, η οποία ήταν ξεκάθαρη, έγινε μέσα από ένα μέσο όπως το Twitter. Υπάρχει μάλιστα έρευνα ότι ο Elon Musk προχώρησε σε 87 αναρτήσεις με ψευδές ή παραπλανητικών περιεχόμενο. Ναι. Και αυτές οι αναρτήσεις διαβάστηκαν από 2 δισεκατομμύρια. Ναι. Κοίταξε, ο Elon Musk π.χ. έλεγε ότι η Καμάλα θα φέρει τον κομμουνισμό στην Αμερική. Ναι. Ήταν ένα από τα κύρια επιχειρήματα που λέγεται. Το άλλο επιχείρημα αυτό που είπα πριν, ότι έφερναν μετανάστες οι οποίοι δεν είχαν ψήφο, δεν είχαν δικαίωμα ψήφου και τους έβαζαν να ψηφίσουν για να λιώσουν τα αποτελέσματα. Ναι. Μέχρι και στην Αγγλία παρενέβη, τότε που υπήρχε εκείνη η διαδήλωση εναντίον των μεταναστών, με εκείνον ότι ένας μετανάστης είχε σκοτώσει μια κοπέλα, αν θυμάμαι καλά, και αποδείχτηκε έναν δεύτερη ή τρίτη γενιά μετανάστη. Και παρενέβη και είχε πει ότι θα στέλνουν τους φυλακισμένους, επειδή έχουν χώρο στην Αγγλία, θα τους στέλνουν στο εξωτερικό, στα Falkland Islands, αν θυμούμε, είχε μπει κάπου, για να μπορέσουν να τους φυλακίσουν. Ωραία, και επειδή πράγματι μας πιέζει ο χρόνος, αυτό που λέμε για τον Κύπριο Τραμπ, πώς το έτσι εννοείτε εσείς? Νομίζω ότι ο Τραμπ και από το 2016 καλλιέργησε ένα πλαίσιο στο οποίο πλέον θα βρει πάρα πολλούς μιμητές. Ναι. Είναι πετυχημένο, δούλεψε για τον ίδιο 2 φορές. Ήδη πάρα πολλοί ηγέτες και στην Ευρώπη, όπως ο Όρμπαν, παρουσιάζονται ως φίλοι του Τραμπ και θαυμαστές του Τραμπ. Και από την άλλη, ο Τραμπ θαυμάζει δικτάτορες όπως ο Πούτιν, ο Όρμπαν, που δεν είναι δικτάτορες, αλλά ρέπει προς τα εκεί. Άρα δημιουργείται ένα πλαίσιο που πολλοί θα βρει πολλούς μιμητές, θεωρώ. Θα είναι ο εύκολος δρόμος, θα θεωρήσουν πάρα πολλοί, για να οδηγηθούν στην εξουσία. Ναι. Άρα αυτά τα φαινόμενα θα τα δούμε μπροστά. Θυμάστε τότε που ανέλαβε, όταν εξελέγει πρωθυπουργός ο κύριο Τσίπρας, που έφνης, καλά εσείς δεν φορούσατε ποτέ η αλήθεια να λέγεται, έφυγαν οι γραβάτες από τη Βουλή. Τα θυμάστε αυτά μιμητισμός ή ακόμα και με τα κίτρινα γυλαίκα. Στη Γαλλία, πώς ήρθαν όλα, έχουμε την τάση, σε εικόνα μόνο, δηλαδή όχι και σε ουσία, συμμερίζεστε την άποψη την τελευταία? Γιατί τα άλλα είπαμε, υπάρχουν διαφωνίες. Για τον Κύπριο Τραμπ, ενώ το τι αναμένεται να φέρει αυτή η δεύτερη... Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ήδη περάσει 2 μεγάλες ανατροπές στο κυπριακό πολιτικό σύστημα. Η πρώτη ήταν το 8, με την εκλογή του μακαριστού Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία, που η πολιτική ιστορία δεν προνοούσε, αν θέλετε, το ΑΚΕΛ στην Προεδρία. Ναι. Είχαμε μια ανατροπή. Ήταν η πρώτη εκεί. Φορά που υπήρχε πρόεδρο αγγελικό. Ναι. Μάλιστα, και είχαμε μια μεγάλη ανατροπή επίσης πρόσφατα, πέρσι, με την εκλογή του κυρίου Χριστοδουλίδη, χωρίς ένα από τα 2 μεγάλα κόμματα από πίσω. Επίσημα. Ναι, ο Δημοκρατικός Αγερμός ήταν διασπασμένος, είναι γνωστό αυτό. Αλλά ενώ δεν προερχόταν από την υποστήριξη την επίσημη ενός από τα 2 κόμματα. Δεν ξέρω πώς αξιολογεί η κυπριακή κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και μετά είχαμε ανατροπές και τις ευρωεκλογές με τον Φιδία, με 75%. Εντάξει, αυτό δεν είναι της ίδιας εμβέλειας, αλλά της ίδιας εμβέλειας ίσως είναι οι λόγοι. Δηλαδή, ο Φιδίας το περασμένο Ιούνιο εκλέγηκε από αντίδραση απέναντι στους άλλους. Εάν επανεκλεγεί ο Φιδίας την επόμενη φορά ή σε οτιδήποτε άλλο, θα είναι επειδή είναι ο Φιδίας. Θα έχει μεγάλη διαφορά η μία εκλογή από την άλλη. Μέχρι τώρα δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά για να πετύχει κάτι όπως αυτό που περιγράφω, αλλά χρόνος υπάρχει πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται το πολιτικό σύστημα παντού σε όλες τις χώρες, δεν γίνεται στη Γερμανία τώρα. Ναι. Που υπάρχει μια τεράστια. Θα πάνε πρόορες εκλογές το Μάρτιο, από ό,τι αντιλαμβάνω. Υπάρχει αυτή η διάσταση που αισθάνεται η κοινωνία μετά από πολλαπλές κρίσεις ή μια οικονομική της δεκαετίας 10-20, αν θέλετε, ή άλλη η κρίση του κορονοϊού. Παρά το ότι δεν έχουμε ζήσει μεγάλο πόλεμο, ζούμε διαρκώς τις συνέπειες, κάτι που προσομοιάζει οικονομικά
με τις συνέπειες μεγάλου πολέμου. Οι τάσεις, κύριε Σοφοκλέος, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, για παράδειγμα και για τον κορονοϊό. Βλέπετε, αν θέλετε, ο κύριος Τραμπ είχε ένα θέμα με τα εμβόλια. Κλιματική κρίση. Δεν πιστεύει ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Όλα αυτά όμως. Και κερδίζουν έδαφος στους ψηφοφόρους. Δηλαδή αυτή τη φορά ξέρουν τι ξέρουν να ψηφίζουν. Ναι. Πληρώνουμε, κυρία Σάβα, είναι σωστό αυτό που επισημαίνετε. Πληρώνουμε τον διπολισμό. Ναι. Η αλήθεια δεν είναι σχεδόν ποτέ στην πολιτική άσπρη ή μαύρη. Και έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα παντού που είναι άσπρο-μαύρο. Ναι. Για παράδειγμα, το θέμα της κλιματικής κρίσης. Η πράσινη οικονομία που προσπαθούμε στην Ευρώπη να προωθήσουμε. Ναι. Σωστά προσπαθούμε να την προωθήσουμε. Δεν μπορούμε όμως την ίδια ώρα να αφήνουμε στην άκρη την έννοια των αγροτών για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Mm-hmm. Δεν γίνεται τα ευρωπαϊκά. Δεν μπορούμε να ξεριζώνουμε, ας πούμε, τα μπέλια και να δίνουμε επιδότηση. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γίνεται πολύ, τα ευρωπαϊκά προϊόντα, τελειώνω. Ναι, να είναι τριπλάσια τιμή από τα υπόλοιπα. Σωστό. Αυτό ήθελα να πω. 30 δεύτερα, κύριε Πολυδώρου, γιατί. Εντάξει, δεν είμαι βέβαιος ότι ο Φιδίας στην επόμενη φορά που θα εκλεγεί, αν εκλεγεί, θα είναι επειδή είναι ο Φιδίας. Υπάρχει αντίδραση προς το σύστημα. Η επειδή έχει αγκαλιάσει τον Elon Musk. Για όσον το σύστημα δεν μπορεί να πείσει με μετρήσιμα αποτελέσματα ότι λειτουργεί για την κοινωνία και για όσον. Αυτή η αντίδραση δεν δημιουργεί μετρήσιμους κινδύνους για την κοινωνία, θα έχουμε και Φιδίες και Τραμπ και πολλούς άλλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε στον